Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι του Εύρου έθεσαν ενώπιον πολιτικών και θεσμικών αρχών του τόπου σε σύσκεψη που συγκάλεσαν στο επιμελητήριο του νομού. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου καθώ και συνάδελφοί του, οι οποίοι σε όλου του τόνου διαμήνυσαν σειρά ζητημάτων που του απασχολούν, προτάσσοντα το μήνυμα ότι αν δεν αλλάξουν τα εφιστάμενα δεδομένα σε επίπεδο κεντρική πολιτική, τότε ο πρωτογενή τομέα κινδυνεύει με σημαντική συρρήκνωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για του εκπροσώπου του και την τοπική οικονομία. Αυτό που συζητήσαμε τον κύριο ο Ρίζο που ήταν και ο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πλευρά της κυβέρνησης γιατί οι άλλοι δύο βουλευτές δεν μας τίμησαν. Η κυρία Γκαρά είχε δουλειά στην... και κάποιες υποχρεώσεις στην Αθήνα. Ο κύριος Καΐσας δεν απάντησε στην πρόσκλησή μας. Ε, ήταν αυτός ο οποίος άκουσε και τα περισσότερα και τα παράπονα μας και τα προβλήματα που του θέσαμε. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει και η πρότασή μας να γίνουν έλεγχοι ως προς τα αποθεματικά που υπάρχουν στα τυροκομεία για να δούμε αν όντως αυτό που επικαλούνται οι βιομηχανίες ότι υπάρχει μεγάλο αποθεματικό γι' αυτό και πέφτουν οι τιμές του γάλακτος είναι, είναι πραγματικότητα να γίνει αξιόλογος και αξιόπιστος έλεγχος στα εισαγόμενα γάλατα που έρχονται από άλλες χώρες της, των Βαλκανίων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσουν να γίνουν τα γαλακτοκομικά, γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται από από γάλα όπως η φέτα. Το παρόν έδωσαν ο βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Ρίζο εκ μέρου του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση ο Αναστάσιο Δημοσχάκη, ο αντιπεριφερειάρχη του νομού Δημήτρη Πέτροβιτ, καθώ και ο προϊστάμενο του τμήματο αγροτική ανάπτυξη και κτηνιατρική τη περιφέρεια Πασχάλη Παπαδάκη και ο πρόεδρο του επιμελητηρίου Χριστόδουλο Τοψίδη. Άπαντε έδειξαν ενδιαφέρον από την πλευρά του για τα ζητήματα που τέθηκαν από του εκπροσώπου του σημαντικότερου τομέα δραστηριότητα στον Εύρο. Εμεί θέλουμε το πό πο προϊόν που είναι η φέτα να στηριχθεί με την έννοια είναι ότι να παράγεται μόνο από ελληνικό γάλα. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, είναι 867 επιχειρήσεις που ασχολούνται στη χώρα μας με γαλακτοκομικά προϊόντα και με τυποποίηση του γάλακτος. Από αυτούς για το 2017 έχουν ελεγχθεί μόνο οι 200 που αυτό Φαντάζεστε το πώς λειτουργεί σήμερα ο κρατικός μηχανισμός στους ελέγχους. Όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν, όλα αυτά έχουν τεθεί στον κύριο Ρίζο. Ε, υπάρχει μια πρόταση να συγκροτηθεί μια επιτροπή από την περιφέρεια, από του κτηνοτροφικού συλλόγου τη περιφέρεια, από τον Περιφερειάρχη και θα δούμε ποιοι άλλοι θα εκπροσωπήσουν την περιοχή μα για να γίνει μια σύσκεψη στον κύριο Αποστόλο. Οι απαντήσει που πήγατε ήταν ικανοποιητικέ. Οι απαντήσει που δόθηκαν από τον κύριο Ρίζο είναι ότι θα εξετάσουμε, θα προτείνουμε, θα δούμε, θα πιέσουμε και όχι ο Θεό. Θα τελειώσουν τι διαβουλεύσει του κτηνοτροφικού συλλόγη όλη τη περιφέρεια ήδη αντίστοιχες, έχουν γίνει αντίστοιχες διεργασίες και στις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας να μαζέψουμε όλες συνολικά τις προτάσεις τους, αιτήματα, απαιτήσει για να διαμορφώσουμε τις άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτές τις μεταφέρουμε όλες εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί τα προβλήματα είναι αρκετά, είναι θέματα της οικονομίας. Ζούμε σε μια ανοιχτή οικονομία και οι παρεμβάσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες και πολύ, τουλάχιστον σε επίπεδα τιμών, περιορισμένες. Όποιες παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν σε θέματα ελέγχων, πρέπει να ενταθούν και να γίνουν γρήγορα. Προτείναμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να προβεί σε δύο ενέργειες. Μάλλον σε τρεις ενέργειες πρώτον να περιφρουρήσει την παραγωγή διότι έχουμε εισαγωγή παράνομη γάλακτος από διάφορες άλλες χώρες και θα πρέπει να ελέγξει και να επιβάλλει τις ανάλογες χειρώσεις. Δεύτερον, να ενημερώσει τους ομολόγους του, τους υπουργούς, δηλαδή αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουμε χαμηλές τιμές του εγωπρόβιου γάλακτος με συνέπειες καταστρεπτικές για την κτηνοτροφία μας και ώστε το πρόβλημα του υλικών να γίνει πρόβλημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των λοιπόν χωρών. Διότι εκεί είναι η συνισταμένη που μπορεί να προκύψει μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Και, το, και την τρίτη πρότασή μας ήταν να συσταθεί η διεπαγγελματική οργάνωση ΦΕΤΑΣ ώστε μέσα από αυτήν τη διαδικασία και μέσα από αυτό το όργανο να προστατευτούν και τα προϊόντα του γάλακτος αλλά και ταυτόχρονα και οι τιμές αυτού. Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα συγκεκριμένα ζητήματα τίθενται επιτάπητος με τους κτηνοτρόφους να επισημαίνουν ότι διαγράφεται πλέον το τέλος ενός εκ των σημαντικότερων πυλώνων του πρωτογενού τομέα εφόσον τα δεδομένα παραμείνουν ως έχουν. Για ακόμη μια φορά η κτηνοτροφία του Εύρου Βρίσκεται στη Μέγγενη. Ο κτηνοτροφικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης με αυτή τη σύσκεψη που προκάλεσε επί της ουσίας απίφθινε μία κραυγή αγωνίας και απόγνωσης για το μέλλον της κτηνοτροφίας. Ιδιαίτερα μετά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το εγωπρόβιο γάλα οι τιμές του οποίου έχουν στηρικνωθεί κατά 20% περίπου, Φαίνεται ότι το μέλλον της κτηνοτροφίας, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη τη χώρα, είναι δυσίωνο. Εμείς ως Εύρος το ζούμε ακόμη πιο έντονα αυτό το πρόβλημα. Εμείς δηλώσαμε ότι με τις υπηρεσίες μας είμαστε στο πλευρό τους, για οποιαδήποτε ενέργεια αποφασίσουν. Και βέβαια αυτό που ζητήσαμε είναι επιτέλους το Υπουργείο να λειτουργήσει στη λογική της πρόσληψης κτηνιάτρων. Ζητούμε εδώ και τρία χρόνια να προσληφθούν μόνιμοι κτηνίατροι.